Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη ταχύτητα κινείται για ένα ακόμη 24ωρο η διασπορά του κορονοϊού στη χώρα μας. Τα νέα κρούσματα ξεπέρασαν τις 7.000. Ωστόσο, σοκάρει ο αριθμός των θανάτων. Πάμε στην Κατερίνα Χαραλαμπάκου για να μας ενημερώσει. Κατερίνα. 7.105 κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα. Αυξήθηκαν δυστυχώς θάνατοι και διασωληνωμένοι. Άλλοι 70 ασθενείς κατέληξαν, ενώ 489 δίνουν μάχη στις εντατικές. 1.631 κρούσματα είναι στην Αττική και 1.179 στη Θεσσαλονίκη και πολύ ψηλά είναι και σήμερα Λάρισα, Χαΐα, Μαγνησία και Κοζάνη. Έγιναν λίγο πάνω από 351.000 τεστ και η θετικότητα είναι στο 2,02%. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε και τα κρούσματα σε μαθητές και εφήβους για την περασμένη εβδομάδα, όπου διαγνώστηκαν θετικά συνολικά 9.604 παιδιά ηλικίας από 4 έως 18 ετών. Τώρα, Κατερίνα, στη συνδυαστική χορήγηση του εμβολίου της γρήπης και του εμβολίου για τον κορονοϊό, αναφέρθηκε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είναι και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Τι ακριβώς είπε ότι πρέπει να προσέχουμε? Εν όψη του χειμώνα και της διπλής απειλής, κορονοϊός και γρήπη, ο καθηγητής σε ανάρτησή του λέει πώς θα πρέπει να χορηγηθούν τα δύο εμβόλια. Η απόδοση του εμβολίου της γρήπης δεν θα επηρεαστεί όποτε και αν γίνει. Αφού γίνει το εμβόλιο γρήπης, θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 20 ημέρες μέχρι τη χορήγηση οποιασδήποτε δόσης του mRNA εμβολίου για τον κορονοϊό. Επισημαίνει ωστόσο ότι μπορεί να γίνει ταυτόχρονη χορήγηση mRNA εμβολίου και του εμβολίου της γρήπης. Να σας πω τέλος πως σήμερα το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Έρευνας παρέλαβε τις πρώτες παρτίδες δόσεων του φαρμάκου που είναι βασισμένο σε μονοκλονικά αντισώματα. Παρελήφθησαν 2.000 δόσεις, τα οποία έχουν αποθηκευθεί σε ειδικά διαμορφωμένες υποδομές του ΙΦΕΤ, έως ότου λάβει και τυπικά την απαραίτητη έγκριση για τη διάθεσή του. Η χορήγηση της θεραπείας θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνια νοσήματα. Ας ελπίσουμε να βοηθήσει να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Ευχαριστούμε την Κατερίνα Χαραλαμπάκου. Ένα δύσκολο 40ήμερο έχει μπροστά της η χώρα μας, σύμφωνα με τις εφιαλτικές προβλέψεις των επιστημόνων που κάνουν λόγο ακόμη και για 120 θανάτους ημερησίως. Στη Βόρεια Ελλάδα τώρα γίνεται μάχη για ένα κρεβάτι στην εντατική, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιορισμών για τους ανεμβολίαστους. Προβλέψεις είναι εφιαλτικές για την εξέλιξη της πανδημίας. Τα μαθηματικά μοντέλα δείχνουν ότι τις επόμενες 3 εβδομάδες τα κρούσματα θα κυμαίνονται από 9 έως 11.000. Αυτό σημαίνει ότι οι διασωληνωμένοι ασθενείς θα φτάσουν τα Χριστούγεννα τους 800 και θα καταγράφονται 100 με 120 θάνατοι ημερησίως. Είναι σαν την πυρκαγιά η οποία καίει, καίει, καίει και καίει όλο το δάσος και κάποια στιγμή σταματάει να έχει ύλη να κάψει. Στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται μάχη για ένα κρεβάτι στην εντατική. 4 ασθενείς νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ στο ΑΧΕΠΑ, 2 στο Παπαγεωργίου και 9 στα χειρουργεία στο Ιπποκράτειο. Αν ο διασωληνωμένος ασθενής νοσηλεύεται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, οι συνθήκες είναι πλημελείς. Παπα-Νικολάου έφτασαν από την Αθήνα 5 εντατικολόγοι και λειτουργήσαν σήμερα οι 18 νέες κλίνες ΜΕΘ. Και ήδη πήρε τους ασθενείς οι οποίοι ήταν εκτός ΜΕΘ. Αλλά όπως πάμε, γρήγορα θα γεμίσει και αυτή. Σταδιακά γεμίζουν τα νοσοκομεία και στην Αττική. Η συντηρητική πλειοψηφία των ασθενών είναι ανεμβολίαστη και γι' αυτό καταλήγουν πολλές φορές να βρεθούν και στα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται αναστολή των τακτικών χειρουργείων σε ιδιωτικές κλινικές στη Βόρεια Ελλάδα για να διαχειριστούν ασθενείς του δημοσίου. Ενώ την Παρασκευή λήγει η διορία που δίνει το Υπουργείο Υγείας στους ιδιώτες γιατρούς και αν δεν ανταποκριθούν, θα προχωρήσει σε επιστράτευση. Να έρθουν και να βοηθήσουν προσφέροντας ένα ωράριο που τους βολεύει, πρωινό και εφημερίες. Εάν δεν ανταποκριθούν όμως. Εάν δεν ανταποκριθούν, οι γιατροί είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ανοιχτό άφησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης το ενδεχόμενο επιβολής νέων περιορισμών για τους ανεμβολίαστους. Γενικό lockdown αποκλείεται. Μέτρα περαιτέρω για τους ανεμβολίαστους δεν αποκλείεται.
Δεν αποκλείεται να απαιτηθεί ακόμη μεγαλύτερος αριθμός εβδομαδιαίων τεστ για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, τα οποία πληρώνουν από την τσέπη τους. Επίσης, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξουν πρόσθετοι περιορισμοί στους χώρους στους οποίους μπορούν να εισέρχονται οι ανεμβολίαστοι, όπως η εστίαση. Όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των εμβολιασμών. Στη Βόρεια Ελλάδα, 75.000 πολίτες έκλεισαν ραντεβού πρώτης δόσης τις τελευταίες δύο ημέρες. Δηλαδή τώρα πληρώνουμε 100 ευρώ το μήνα σε τεστ. Οπότε καλύτερα κάνε το εμβόλιο και ξεμπερδεύεις και τέλος. Είμαι υγειονομικός σε αναστολή και εξαναγκάστηκα να την κάνω για να επιστρέψω στην εργασία μου. Η μισή χώρα είναι πλέον σε βαθύ κόκκινο. Κοζάνη, Καρδίτσα, Χαλκιδική, Ιωάννινα, Φθιώτιδα, Λέσβος και Θάσος είναι οι νέες περιοχές που εντάχθηκαν στο ανώτερο επίπεδο του επιδημιολογικού συναγερμού. Όπως είδαμε στο ρεπορτάζ, οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας εξελίσσονται σε μια πραγματική μάχη για τους γιατρούς και για το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς οι κλίνες δεν επαρκούν. Η Πολίνα Κολοκοτρώνη είναι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου που εφημερεύει. Πολίνα. Νίκο, δοκιμάζεται το σύστημα υγείας καθημερινά. Γονατίζουν οι γιατροί σε κάθε εφημερία. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που ξεκίνησε στις 8 το πρωί, ήταν γεμάτα και τα 25 κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και αυτήν την ώρα έχουμε τουλάχιστον 15 ακόμη ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στη μονάδα αυξημένης φροντίδας και σε αίθουσες ανάνυψης χειρουργείων, εκτός εντατικής δηλαδή. Από το πρωί έχουν φτάσει περισσότεροι από 130 συμπολίτες μας με συμπτώματα. Έχουν γίνει 20 νέες εισαγωγές σε απλές κλίνες COVID και, όπως μας λένε οι γιατροί, το 30% των περιστατικών που φτάνουν εδώ θεωρούνται ύποπτα για COVID. Να σε ευχαριστήσουμε, Πολίνα Κολοκοτρώνη.